πήρες την ευκαιρία σου με τη Manchester City, παίρνεις σήμερα και την ευκαιρία με τον Άρη, πώς αισθάνεσαι που μπαίνεις σε κασικά στο rotation του προπονητή? Εντάξει, σίγουρα αισθάνομαι χαρούμενος, ώστε να βοηθάω την ομάδα όποτε χρειαστεί. Εντάξει, καταλαβαίνω και εγώ το ρόλο μου στην ομάδα. Είναι δύσκολη στο φετινό ρόστερ να ανταποκριθούμε όλοι με κορονοϊούς και με οτιδήποτε έχει γίνει, με τραυματισμούς και τέτοια, έχουμε πολλές ελλείψεις. Και όπως και εγώ, έτσι και άλλα παιδιά που έρχεται η στιγμή μας να πάρουμε την ευκαιρία, θεωρώ ότι πρέπει να την αρπάξουμε από τα μαλλιά που λένε, ώστε να διεκδικήσουμε κάτι στην πορεία. Τι έλειψε στην τελευταία φάση το 89 που τα έχεις κάνει σχεδόν όλα τέλεια για να μετουσιωθεί σε γκολ? Εντάξει, παίρνω την ενέργεια από αριστερά, προσπαθώ να προκαλέσω, να βρω ένα χώρο ώστε να δημιουργήσω και να τελειώσω τη φάση, γιατί γι' αυτό ξεκινάω. Στο τέλος, αν θυμάμαι καλά, περνάω δύο παίχτες και αν θυμάμαι καλά ήταν ο Ρόουζ και προσπαθώ να κλείσω προς το, να την κλείσω στο δεξί την μπάλα για να σουτάρω. Αλλά εδώ ότι μου κλείσε τη μέσα πλευρά, γι' αυτό βγήκα προς τα έξω. Εντάξει, μετά βγήκα στο πλάι και προσπάθησα να σπάσω την μπάλα μέσα στην περιοχή για κάποιο συμπαίκτη μου για να σκοράρει. Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτή η νίκη απέναντι σε μια ομάδα που ισοβαθμούσε μαζί του στην κορυφή? Σίγουρα είναι ένα μεγάλο βήμα για μας. Βασικά κερδίσαμε άλλο ένα ντέρμπι σήμερα. Κερδίσαμε με τον Παναθηναϊκό, σήμερα με τον Άρη. Και συνεχίζουμε για όλα τα παιχνίδια να τα κερδίσουμε μέχρι το τέλος, για να κατακτήσουμε πάλι το πρωτάθλημα που είναι ο στόχος μας. Πόσο δύσκολο είναι να παίζει μια ομάδα συνεχόμενα παιχνίδια και απαιτητικά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη? Είναι δύσκολο και με κορονοϊούς που λείπουν, όπως είπα και πριν, αρκετοί παίχτες, χαλάει και η ψυχολογία της ομάδας κάποιες φορές. Αλλά μέσα από τις προπονήσεις κάνουμε καλή δουλειά και αυτή είναι η δουλειά μας. Είμαστε επαγγελματίες να δουλεύουμε σωστά ώστε να ανταποκριθούμε σε ό,τι μας βγει.